Όσοι ονειρεύονταν Χριστούγεννα με φόντο χιονισμένα τοπία καλούνται να συμβιβαστούν με ένα καιρικό σκηνικό που μπορεί να μην συνάδει με την εποχή. Βοηθάει όμως τη χριστουγεννιάτικη αγορά και τις εκδηλώσεις σε δρόμους και πλατείες της Κρήτης. Οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές, με καλοκαιρία, με ήπιους ανέμους και με θερμοκρασίες οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα έχουν έτσι μια ανωδική τάση, αν και θα διατηρηθούν σε καλά και λογικά για την εποχή επίπεδα, και μάλιστα το κρύο κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα είναι ιδιαίτερα τσουκτερό, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και στις ορεινές ζώνες. Αύριο παραμονή Χριστουγέννων, με τα εμπορικά καταστήματα της Κρήτης να λειτουργούν με συνεχές ωράριο, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να απολαύσουν το κλίμα της ημέρας με σύμμαχο τον καλό καιρό. Θα έχουμε κάποιες περιόδους με συννεφιά, αλλά η περίοδος ηλιοφάνειας θα αυξάνει διαρκώς. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τη βόρεια τάση τους, όχι όμως ιδιαίτερα ενισχυμένη, ενώ τις βραδινές και πρωινές ώρες θα κυμαίνονται στα 2, τοπικά 3 μποφόρ. Μόνο κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών θα φτάνει μέχρι και τα 4 μποφόρ, εξασθενώντας και πάλι από το απόγευμα. Χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες στα ορεινά, αφού με συνθήκες ξαστεριάς ο υδράργυρος θα καταγράφει τιμές κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες ζώνες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 12 βαθμούς. Η μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στα βόρεια, ενώ στους 18 θα είναι στη Νότια Κρήτη. Ανήμερα των Χριστουγέννων προβλέπεται να διατηρηθεί το ήπιο σκηνικό και μόνο κατά τόπους και στα ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Αλλά στη γενικότητά του ο καιρός θα είναι πολύ καλός σε ολόκληρο το νησί και μάλιστα θα έχουμε και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν γενικά τη βόρεια τάση τους και πάλι όμως τα 2 με 3 μποφόρ το πρωί μέχρι και 4 το μεσημέρι και ίσως προς ανατολικές περιοχές, δηλαδή προς τον ομό Λασιθίου, να φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ, αλλά και πάλι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Ανάλογο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, με τους ανέμους να διατηρούν τη βόρεια τάση τους και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Μόνο την Τρίτη προβλέπεται ασυνήθιστη άνοδος του υδραργύρου πάνω από τους 22 βαθμούς, θα είναι όμως πρόσκαιρη, μιας και από την Τετάρτη επανέρχεται η ψυχρή αέρια μάζα. Οι συνθήκες σε δείχνουν προς το παρόν τουλάχιστον, αν και θα πρέπει να δούμε νεότερα δεδομένα, γιατί μπαίνοντας αυτή η ψυχρή αέρια μάζα μπορεί να προκαλέσει την οποιαδήποτε διαταραχή πάρα πολύ εύκολα και να δούμε να αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Έτσι δεν αποκλείεται στην εκπνοή του χρόνου να υπάρξει μεταβολή των καιρικών συνθήκων. Προς το παρόν όμως, το μόνο βέβαιο είναι ότι το κρύο θα είναι τσουχτερό.